Επί του πιεστηρίου η συνέχεια, επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και πάμε στο επόμενο θέμα, στην επόμενη συζήτησή μας. Στο επίκεντρο η συζήτηση για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας στο στούντιο την κυρία Δανάη Δελγιώργη. Καλώς ήρθατε. Είναι ψυχοπαιδαγωγός κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης. Επιστημονικά υπεύθυνη προγραμμάτων εκπαίδευσης χαρισματικότητας με σπουδές στην Ελλάδα και στην Αμερική. Έτσι. Η κυρία Δελγιώργη, μέλος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και θα μας μιλήσετε και ως ειδικός επιστήμονας στο χρόνο που έχουμε, πιστεύω να προλάβουμε να τα θίξουμε όλα, και βιωματικά, έτσι, για τη σχέση σας με την σύντροφό σας και την προσπάθεια να αποκτήσετε παιδί. Θα πω εγώ, έτσι, για τους τηλεθεατές πολύ σύντομα δύο λόγια που βρήκα από το βιογραφικό σας. Έχει ενδιαφέρον, γι' αυτό και θα το πω. Έχετε ιδρύσει το 2018 στην Αθήνα το Κέντρο Ανάπτυξης Νόησης ΦΥ. Είστε επιστημονικά υπεύθυνοι μαζί και με άλλους συναδέλφους σας, νηπιαγωγούς, ειδικούς θεατροπαιδαγωγούς, που δηλοποιείτε προγράμματα εκπαίδευσης στα σχολεία, αν το λέω σωστά. Άρα γνωρίζετε το θέμα από πολλή πλευρά, πολλές απόψεις. Ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση από το γενικό της ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, χθες που φαντάζομαι τις παρακολουθήσατε. Άνοιξε τα χαρτιά του, είπε τις βασικές του σκέψεις για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία. Πώς τις ακούσατε? Με πάρα πολύ χαρά. Εξαιρετική χαρά, γιατί κάθε βήμα που είναι προς τα μπροστά είναι αποδεκτό και ενθαρρυντικό και ευχάριστο και πιστεύω όλα τα συναφή. Αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε στις σχέσεις με την πολιτεία, έτσι, μπορούν να λυθούν και σε ποιο βαθμό με αυτό το βήμα που πάει να γίνει? Μέσα σε ένα πλαίσιο υπάρχει και η ελληνική κοινωνία σε ένα βαθμό είναι συντηρητική. Mm-hmm. Το συναντάμε αυτό. Και συντηρητική. Και συντηρητική, ναι. Σωστή. Ποικιλομορφία. Η ποικιλομορφία στην κοινωνία είναι κάτι το εξαιρετικά δυναμωτικό, εξού και κοινωνία. Ναι. Έτσι. Όπως είπα πριν, ένα βήμα για να γίνει μπροστά, είτε αυτό είναι ένα χιλιοστό, είτε είναι ένα χιλιόμετρο, είναι ευχάριστο και είναι αποδεκτό. Σε ποιο βαθμό πάμε να περπατάμε μπροστά και όπου φτάσουμε. Αυτό δεν το συζητώ. Αν θέλετε να σχολιάσω κάτι πολύ συγκεκριμένο, για αρχή το να βγει ένας άνθρωπος και να μιλήσει για κάτι διευρυμένο και που ανανεώνει την κοινωνία μας είναι ευχάριστο. Όπως και να έχει. Στην πρόταση αυτή, την οποία έτσι όπως διατυπώθηκε, θα το πω πολύ χοντρά για τον κόσμο που δεν είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί τα ζητήματα. Πείτε. Υπάρχουν τρία μεγάλα κεφάλαια, να το πω έτσι. Το ένα είναι ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Το δεύτερο είναι η υιοθεσία, η δυνατότητα υιοθεσίας. Και το τρίτο είναι η ιατρικώς υποβοηθούμενη κοίηση. Και για τα τρία κεφάλαια είστε θετικοί. Και για τα τρία βλέπετε ότι έχουν γίνει κινήσεις. Γιατί, ας πούμε, για την ιατρικώς υποβοηθούμενη κοίηση, ο Πρωθυπουργός ήταν εντελώς αντίθετος, ας πούμε. Ναι, και μάλιστα θα πω εγώ ότι χρησιμοποίησε και μια φράση ότι αυτό θα σήμαινε ότι η Ελλάδα είναι εργαστήρι πειραμάτων. Ναι, ναι. Πρώτον, να πω ότι είναι θετικό που έκανε εξαγγελίες. Εάν μπορούσε να γίνει κάτι παραπάνω, είναι οι εξαγγελίες να γίνουν. Θα γίνει. Το επόμενο βήμα, ναι, είναι η συζήτηση, η νομοθέτηση, η ψήφιση. Να γίνει. Ναι. Να γίνει. Υπάρχει μια μεγάλη απόσταση εκεί. Αυτό είναι το ένα σημαντικό κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι, που μιλάμε τώρα για την υποβοηθούμενη, το τρίτο, δεν θυμάμαι σε ποια σειρά το τρίτο, το οποίο βάλατε, απορρίπτεται, ναι, που απορρίπτεται. Την κίνηση, καταρχάς, την να πούμε ότι η περιγραφή είναι υπερβολική. Ακούγεται, είναι υπερβολική. Το να γίνουμε εργαστήριο πειραμάτων γι' αυτό το λόγο, αυτό είναι, το βρίσκω έτσι έναν υπερβολικό χαρακτηρισμό. Α, Β. Μου είπατε πιο πριν, ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ψυχοπαιδαγωγός κτλ. Πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος. Οι επιθετικοί προσδιορισμοί μπαίνουν στο άνθρωπος. Άρα όταν συζητάμε για το γάμος ΛΟΑΤΚΙ, ποιο, άνθρωπος. Όχι γάμος, άνθρωπος.
Πίσω λοιπόν στο κομμάτι άνθρωπος, αφού υπάρχει σε ό,τι διαφωνούμε στους επιθετικούς προσδιορισμούς, σε κάτι συμφωνούμε. Άνθρωπος. Από τη στιγμή που υπάρχει άνθρωπος, υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι. Τελεία. Οτιδήποτε διακρίνει τους ανθρώπους ως μη ανθρώπους είναι προβληματικό. Με οποιοδήποτε χαρακτηρισμό, είτε υπερβολικό είτε μη. Ναι. Δεν ξέρω αν σας απαντάω. Σε μένα απόλυτα. Να πάμε λίγο στα, αν μας επιτρέπετε, στα κάπως πιο προσωπικά με την έννοια. Να ρωτήσω κάτι. Ό,τι θέλετε. Να μείνω λίγο στο πολιτικό. Ναι, ναι. Τη γνώμη σας ρωτάω και θέλω να και προσωπική γνώμη. Δηλαδή δεν θέλω να. Προσπαθώ να αφουγκραστώ τους ανθρώπους που έχουν το αντικειμενικό ενδιαφέρον για αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία. Τι θα έπρεπε να κάνουν τα κόμματα τα οποία θα ήθελαν ακόμα περισσότερα να συμβούν. Δηλαδή, είπαμε τις προάλλες, τη Δευτέρα ήταν. Μια απόθεση νόμου από τον ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έχει βάλει πολύ περισσότερα πράγματα. Τι θα έπρεπε να κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να πιέσουν την κυβέρνηση εκβιάζοντας ακόμα και το ενδεχόμενο να μην ψηφίσουν το νομοσχέδιο αυτό, προκειμένου να μπουν περισσότερα πράγματα μέσα, ή να πούνε αφού παίρνουμε αυτά που μας βίνετε και εντάξει πάλι είμαστε καλύτερα από ό,τι ήμασταν πριν. Το καταλάβατε. Πολύ. Κατάλαβα. Για να ψηφιστεί με δεδομένες τις διαφωνίες στην κοινοβουλευτική ομάδα που συγκροτεί την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ναι, να πατήσουν πάνω σε αυτό, να κάνουν το πολιτικό παιχνίδι έτσι ώστε να κερδίσουν κάποια κόμματα πράγματα. Τη αντιπολίτευση που συμφωνούν, με το ρίσκο αλλά λένε ότι. Ότι μπορεί να καταπέσει όλη η υπόθεση. Αυτό είναι το ερώτημα που θέλω να σας βάλω. Ξαναλέω ότι δεν. Σας ακούω μια χαρά και το απαντάω ξανά. Ευχαριστώ. Και ξανά. Είναι πώς το νιώθω, γιατί το ξαναείπατε, ως άνθρωπος. Τι σημαίνει κοίταξέ με ως άνθρωπος λίγο ή πολύ ή περισσότερο ή θα καταπέσει εάν. Σαφώς και είναι στην ολότητα. Δεν υπάρχει λίγο άνθρωπος ή λίγο παραπάνω άνθρωπος από τον άνθρωπο. Υπάρχει άνθρωπος. Άρα διεκδικούμε σαφώς την ολότητα. Δηλαδή τι να πει κάποιος. Εντάξει, δες τον σαν λίγο άνθρωπο. Είναι οκ. Okay. Να το πω. Αυτό όμως διεκδικούμε την ολότητα. Αν μας δίνουν κάτι λιγότερο από αυτό, αλλά περισσότερο από αυτό που έχουμε, τι κάνουμε. Για απαντήστε το αυτό. Ναι, αυτό είναι. Εσείς απαντήστε το. Αφήστε τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Και σε σχέση με το τίποτα. Αφήστε τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και πάμε ξανά στα ανθρώπινα. Ας βάλουμε κάτι το οποίο είναι και λέμε σε εσάς που είστε άνθρωπος, αλλά έχουμε διαφορετικό μέγεθος οι δυο μας. Δεχτείτε από το να μην σας δώσω νερό. Έχετε πολύ καλύτερη κορμοστασία για αυτό το λέω. Λοιπόν. Να σου δώσω πιο λίγο νερό. Ή μηδέν, ή θα σου δώσω λίγο. Όχι όσο χρειάζεσαι, ως άνθρωπος. Αυτό κάνουμε τώρα. Αυτό μας κάνουμε. Είναι. Συγγνώμη, δεν το βρίσκω αστείο. Είναι αστείο. Εννοείται ότι πρέπει να το διεκδικήσω. Δεν υπάρχει λίγο. Να πάρω λίγο. Ναι. Γιατί αν σε μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών, μπορεί να συμβεί και αυτό. Άρα να αρνηθούμε ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ σας λέω όχι, αλλά τώρα δεν ρωτώ εσάς. Δηλαδή δεν θέλω να. Εξάλλου τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μια διαρκής διεκδίκηση. Δεν θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε, αλλά και δεν θα έπρεπε στον να αποτελεί κόσμο. Εκπλήξεις. Ναι, εντάξει, δεν ζούμε στον ιδανικό κόσμο, ξαναλέω. Πιστεύετε. Είμαι βέβαιος. Όσο δεν τον κυνηγάμε, ότι δεν θα είναι ο κόσμος. Αλλά εντάξει. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Δεν θα έπρεπε να τα κυνηγάμε. Αυτό ακριβώς προσπαθώ να πω. Δεν θα έπρεπε να τα κυνηγάμε. Τώρα, πόσο εύκολο ή δύσκολο, που δύσκολο είναι, να αποκτήσει κανείς παιδί όταν μιλάμε για ομόφυλο ζευγάρι. Πόσο εύκολο, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι. Με δεδομένο ότι. Η σχέση των ανθρώπων αυτών με την πολιτεία, επειδή συζητάμε για δικαιώματα, δεν είναι μια σχέση ισοτιμίας. Σαφώς. Έχει όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένα ζευγάρι ετερόφιλο ή ομόφιλο στη διαδικασία του να αποκτήσει ένα παιδί. Ναι. Και οι προκλήσεις αυτές μπορούν να είναι ικανοποιητικές ή μη ικανοποιητικές στο να τα καταφέρεις. Η εξέλιξη της βιοτεχνολογίας είναι και της ιατρικής σε αυτό το τομέα κάνει εξαιρετική πρόοδο, οπότε από εκεί και πέρα υπάρχει και ο παράγοντας τύχη, ναι. Αλλά φυσικά και μπορείς να το πάντως, καταφέρεις. Αν είναι μία φορά δύσκολο για ένα ζευγάρι άντρα και γυναίκα, είναι το ίδιο ή περισσότερο δύσκολο
Εννοώ και με βάση τη γραφειοκρατία, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν νόμοι, ότι... Είναι πολύ περισσότερες προκλήσεις, αν αυτό με ρωτάτε. Ναι. Αυτό ρωτάω, ναι. Σίγουρα. Ασυζητητή. Έχετε σκεφτεί, σας έχει ανησυχήσει το γεγονός, πολλοί λένε ότι... Και το βλέπουμε, ας πούμε, στα σχολεία το bullying μεταξύ παιδιών. Σας έχει ανησυχήσει σαν μελλοντικό γονέα αυτό το ζήτημα, το να βρεθείτε ή εσείς ή το παιδί σας σε μια τέτοια κατάσταση. Να σας επιτίθενται εξαιτίας της σεξουαλικής προτίμησης ή το γεγονός ότι το παιδί θα μεγαλώνει με δύο μαμάδες. Το προσωπικά, για να μιλήσω προσωπικά, προσωπικά δεν με απασχολεί. Και δεν με απασχολεί για τον ίδιο λόγο που δεν με απασχολεί και σαν ψυχοπαιδαγωγό. Τι θέλω να πω. Το bullying που έχει γίνει πια γνωστό, γιατί κάποτε δεν ήταν ούτε γνωστό. Ήταν παιδιά, είναι μωρέ. Ήταν όλα καλά. Mm. Είναι για τα πάντα. Οπότε δεν μπορεί να φοβάσαι το bullying για το αν θα είναι κάπως το πρόσωπό μου ή το πρόσωπο του παιδιού μου ή αν είναι για τη σεξουαλική. Το bullying είναι bullying. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες στην εκπαίδευση χρόνια τώρα για να καταπολεμηθεί αυτό. Εάν καταπολεμείται το bullying προς πάσα κατεύθυνση, δεν σου λένε κάνουμε bullying που αφορά, όπως λέγαμε πριν, το σωματότυπο. Όχι. Δεν γίνεται να ξέρεις να μην κάνεις bullying ή πώς να το αντιμετωπίζεις για ένα πράγμα και να μην ξέρεις για όλα. Άρα λοιπόν... Στη χώρα μας όμως υπάρχουν τέτοιες καμπάνιες, τέτοιες εκστρατείες. Πάνε χρόνια τώρα, σαφώς. Οι οποίες δεν αποδίδουν. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί βλέπω μια τάση διόγκωσης. Και δεν είναι, νομίζω, ότι είναι θέμα μέσων ενημέρωσης. Μπορεί και να είναι. Μήπως είναι. Ποιο πράγμα? Μήπως γίνεται υπερέκθεση των γεγονότων, των συμβάντων bullying από τα μέσα ενημέρωσης. Κοιτάξτε να δείτε. Για να είμαστε εδώ, να υπάρχουμε και να ζούμε το 2024, καλή χρονιά. 24. Για να είμαστε και να έχουμε φτάσει εδώ, σημαίνει ότι επιβιώνουμε, προχωράμε κτλ. Όσο υπάρχουν προβλήματα, τόσο υπάρχουν λοιπόν και λύσεις. Και σίγουρα είναι περισσότερες οι λύσεις και αντιμετωπίσεις από τα προβλήματα που υπάρχουν. Αυτό είναι σίγουρο. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να διωγγώνεται. Άρα διωγγώνονται και οι λύσεις μαζί με αυτό. Ναι. Και αντιμετωπίσεις μαζί με αυτό. Να πάμε λίγο σε ένα άλλο σκέλος, επειδή έχετε ζήσει και εκτός Ελλάδας, ναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Άρα μπορεί να γίνει μια σύγκριση για τα δεδομένα της χώρας μας. Μια μικρή χώρα. Ηνωμένες Πολιτείες αρκετά πιο μπροστά σε πολλά, νομίζω. Τι ισχύει εκεί, πώς το βιώσατε εσείς? Τι ισχύει νομικά? Ναι, ναι. Έχει ψηφιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών σε όλα τα states και ισχύει ό,τι ισχύει για τον γάμο των ετερόφυλων ζευγαριών ισχύει και για τα ομόφυλα, ναι, ζευγάρια. Δεν έχουμε αυτό που παρατηρούμε ότι προσπαθούμε να συμβεί εδώ πέρα. Ναι. Αυτό είναι αυτό που ισχύει. Σε κοινωνικό επίπεδο? Σε σχέση με ποιο πράγμα? Σε σχέση με την αντιμετώπιση των ανθρώπων. Αν η νομοθέτηση έχει αλλάξει και την κοινωνική συνείδηση. Η πρωτοβουλία, η νομοθετική, πάντα είναι αρρωγός του να εξελιχθούν τα πράγματα. Οι νόμοι είναι για αυτούς που τους στηρούν. Mm. Αν δεν θες να τους στηρίζεις τους νόμους, να τους στηρίζεις όσο και να υπάρχουν εκεί. Ξέρουμε νόμους... Όμως οι νόμοι αλλάζουν και τις συνήθειες. Οι νόμοι βοηθούν. Είναι ένα εξαιρετικό σπρόξιμο για να πάρει μπροστά η εκπαίδευση, η ευαισθητοποίηση και το να καταφέρουμε να καταλάβουμε γιατί πρέπει να. Έχει γίνει αυτό και στην Αμερική λοιπόν? Σαφώς, σε κάθε χώρα που έχει συμβεί αυτό υπάρχει μεγαλύτερη εξοικείωση, μεγαλύτερη εκπαίδευση κτλ. Και περισσότερη ένωση στην κοινωνία. Όσο περισσότερη ποικιλομορφία και θεσπισμένη και προστατευμένη, τόσο και πιο δυνατή η κοινωνία. Και όχι μόνο το παράδειγμα, η Αμερική, ο Καναδάς, Αγγλία, τόσες πολλές χώρες. Μα στην Ευρώπη... Ισπανία. Ναι, όχι μόνο. Οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης έχουν και γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια και την τεκνοφυσία έχουν. Την έχουν θεσπίσει. Ακριβώς. Την έχουν μια νομιμότητα. Και φαίνεται. Οι χώρες που δεν το έχουν αυτό είναι βαλκανικές χώρες και χώρες της πρώτης Ανατολικής Ευρώπης. Ναι. Αλήθεια. Αλήθεια είναι αυτό. Ολοκληρώνοντας έτσι τώρα τη συζήτησή μας, αν θα θέλατε ένα μήνυμα έτσι καταλυτικό για αυτούς οι οποίοι είναι επιφυλακτικοί, για αυτούς οι οποίοι είναι αρνητικοί και σε επίπεδο
κοινοβουλίου. Βλέπουμε πολλούς βουλευτές που λένε ότι όχι, δεν το δέχονται οι ψηφοφόροι, πολλοί λένε, το θεωρώ κάτι αφύσικο. Ποιο είναι το μήνυμα που θα μπορούσε να σταλεί σε αυτούς τους ανθρώπους, έτσι, για ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την νομική κατοχύρωση στις σχέσεις, αλλά και την τεκνοποίηση. Και μάλιστα σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχει δημογραφικό πρόβλημα. Α, ακόμα περισσότερο. Ξαναλέμε ότι σε μια κοινωνία, για να προχωράμε μπροστά όπως ξεκινήσαμε στην αρχή, χρειάζεται να συνειδητοποιούμε ότι αυτοί που αποτελούν την κοινωνία, τα μέλη της κοινωνίας, που είναι άνθρωποι, με όποιον επιθετικό χαρακτηρισμό, επίθετο, προσδιορίζονται, με όσα και να προσδιορίζονται, τίποτα από αυτά δεν στερεί από την ιδιότητα, την πρωτογενή και αρχική, είμαι άνθρωπος. Μάλιστα. Αυτό να μην το ξεχνάμε όπως και να έχει, ό,τι χαρακτηρισμό και να έχει. Από τη στιγμή που η βάση είναι είμαι άνθρωπος, η ισότητα των δικαιωμάτων είναι για όλους ξεκάθαρη. Και η νομοθετική αυτή κίνηση και οι εξαγγελίες προάγουν την ισότητα. Γι' αυτό είπα ότι και τα άκουσα με μεγάλη χαρά και περιμένω να γίνουν. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Η κυρία Δανάη Βελιγεώργη, να την ευχαριστήσουμε πολύ για ακόμη μια φορά.